ερχόμενος κανείς στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, αυτό που θα συναντήσει και για αυτό που έρχεται κυρίως είναι ο ναός, το καθολικό, όπως λέγεται στη γλώσσα των μοναστηριών. Τα μοναστήρια έχουν αναλάβει να δίδουν αναπνοή στους ανθρώπους, να έρχονται κουρασμένοι άνθρωποι και να ξεκουράζονται, οι σταυρωμένοι και να χαίρονται την Ανάσταση, γιατί το αποκορύφωμα του Σταυρού είναι η Ανάσταση. Εδώ δεν χρειάζονται πολλά λόγια, δεν χρειάζεται κάποιος να τους μιλήσει. Μιλάει η ατμόσφαιρα, μιλάνε τα αίματα αυτών που μαρτύρησαν εδώ μέσα. Αυτά εδώ τα κτίρια δεν στέκουν γιατί έχει γίνει κάποια μόνο επέμβαση σε αυτά. Στέκουν γιατί έχουν γερά θεμέλια τους κόπους και τους ιδρώτες των παλαιών πατέρων μας. Όλα τα μοναστήρια της Κρήτης και όλα τα μοναστήρια του κόσμου την φιλοξενία την έχουν σαν ένα διακόνημα, γιατί πίσω από αυτή τη φιλοξενία κρύβεται η φιλανθρωπία, κρύβονται πολλές αρετές, η αγάπη, η ελεημοσύνη, η συμπόνια. Φεύγοντας από το καθολικό, κανείς μπορεί να επισκεφθεί το εκκλησιαστικό μας μουσείο, που μέσα σε αυτό υπάρχουν παλαιές εικόνες, παλαιά ιερά σκεύη, άμφια, ήδη ευλαβίας και λαϊκής ακόμα τέχνης. Υπάρχει στο μοναστήρι μια κατά κάποιο τρόπο οργανωμένη βιβλιοθήκη. Το οστεοφυλάκιο της Μονής και πάνω από αυτό υπάρχει ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Υπάρχει το κτίριο της παλαιάς εκκλησιαστικής σχολής Κρήτης, εκεί που προσβλέπουμε όλοι και επιθυμούμε να γίνει το Ίδρυμα Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που θα φιλοξενήσει αντικείμενά του, βιβλία του, τόσο του ιδίου του Πατριάρχου μας, όσο και του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Υπάρχουν ξενώνες, τα κελάρια μας, το λαογραφικό μας μουσείο, άλλοι εξωτερικοί βοηθητικοί χώροι, οι διάφοροι χώροι που στεγάζονται τα ζώα μας. Τα παρεκκλήσια της Μονής. Οδηπόροι μπορούν να απολαύσουν ένα περίπατό τους στα μονοπάτια της Μονής. Και όλα αυτά μαζί πλέκουν ένα όμορφο στολίδι που λέγεται Αγία Τριάδα των Τσαγκαρόλων, και το οποίο στολίδι το επισκέπτονται χιλιάδες ανθρώπων από όλη την οικουμένη για να το καμαρώσουν και για να δουν τη σοφία και το μεράκι των παλαιών μας πατέρων. Εμείς οι νεότεροι αυτό που προσπαθούμε είναι όλη αυτή την ιστορία να την συμπληρώσουμε σε ένα κρίκο, όπου θα προσθέσουμε στην μακραίωνη αλυσίδα της Μονής μας, για να βρουν αυτοί που θα έρθουν όταν εμείς θα φύγουμε αυτό που βρήκαμε εμείς από εκείνους που έχουν φύγει και μας περιμένουν στον ουρανό. Αγωνίζομαι πρώτα απ' όλα για τη δική μου σωτηρία και έπειτα για τη σωτηρία των υπολείπων πατέρων, και κυρίως προσπαθώ να είμαι ο πρώτος διάκονος. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι διάκονος. Πρέπει να είναι δούλος. Αυτό το παράδειγμα μας έδωσε ο Χριστός, ότι δεν ήρθε στον κόσμο για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Και εμείς στις θέσεις που έχουμε οφείλουμε να διακονούμε. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να διακατέχει ένα μοναχό.
ο οποίος μέσα στο κελί του κλείνεται για το καλό του κόσμου, για να ανοίξει ο κόσμος στα φτερά του και για να πετάξει. Δηλαδή εμείς προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να κάνουμε αυτό που δεν κάνει ο κόσμος. Το παραπάνω της προσευχής, το παραπάνω της νηστείας, το παραπάνω του αγώνα, αλλά κυρίως και κατεξοχήν το παραπάνω της μετάνοιας. Γιατί αν ο μοναχός δεν έχει μετάνοια, έχει αποτύχει η αποστολή του. Η Μονή σήμερα δεν έχει μεγάλη αδελφότητα, όμως αυτοί οι πατέρες που είμαστε εδώ θέλουμε να αναπαραγάγουμε τις παραδόσεις και την παρακαταθήκη που βρήκαμε από τους προηγουμένους. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τους ελαιώνες, τους αμπελώνες σε μια αρίστη κατάσταση, την κτηνοτροφία και πλέον και τη μελισσοκομεία, επειδή είναι μια Μονή αγροτική. Έτσι την ευλόγησε ο Θεός να έχει κτήματα, να έχει χώρους που πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται για την Μονή. Προσπαθούμε τα αγαθά, οι καρποί που βγαίνουν από αυτό το μοναστήρι να είναι καλοί καρποί, να είναι ακαρποί βιολογικοί, γιατί και αυτό το θεωρούμε μια υπηρεσία προς το σύγχρονο άνθρωπο. Στη Μονή αυτό όμως που προέχει και σε όλα τα μοναστήρια αυτό συμβαίνει, οι ακολουθίες. Ο μοναχός δεν έχει καμία απολύτως άλλη ανάγκη να προσφέρει πρώτα στον εαυτό του παρά την ανάγκη της προσευχής, της επικοινωνίας του με το Θεό. Γι' αυτό λίαν πρωί και το εσπέρας οι μοναχοί προσέρχονται στο ναό να παρακαλέσουν για αυτά τα οποία λείπουν στον κόσμο. Και αυτά που λείπουν ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς τι είναι. Λείπει χαρά, λείπει υγεία, λείπει ελπίδα, λείπει η αυτογνωσία και όλα αυτά ο μοναχός τα κάνει προσευχή, τα περνάει από το κουμποσκήνητο, από την επικοινωνία του με το Θεό και τα προσφέρει στους ανθρώπους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά του μοναχού στον κόσμο. Να ξενυχτάει για αυτούς που κοιμούνται και να προσεύχεται για αυτούς που δεν προσεύχονται.